Για το επίμαχο θέμα και επιμέρους ζητήματα που άπτονται της επικαιρότητας θα συζητήσουμε αμέσως με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας, κυρία Μπακογιάννη, στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάω στο δελτίο σας. Κυρία Μπακογιάννη, θα επιστρέψουμε στην συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσουμε από την επικαιρότητα που αφορά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο. Αναμφίβολα επρόκειτο για μια ομιλία με ιστορικό χαρακτήρα. Είναι άλλωστε ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός ο οποίος ανέβηκε στο βήμα του Κογκρέσου πριν από λίγες ώρες. Μια ομιλία με πολλούς συμβολισμούς και πολλές αναφορές και την προκλητικότητα της Τουρκίας επίσης στο επίκεντρο. Ήταν μια καταπληκτική ομιλία, ήταν μια ιστορική στιγμή. Σκεφτόμουν ότι οτιδήποτε και αν ψηφίζεις σε αυτή τη χώρα, από την αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά, βλέποντας όρθιους όλο το Κογκρέσο, δημοκρατικούς και ρεπουμπλικάνους, πάνω από 10 φορές να χειροκροτούν αυθόρμητα τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ήταν μια μεγάλη στιγμή για την Ελλάδα. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για την πατρίδα μας. Μια πατρίδα η οποία αναδείχθηκε στην ιστορία της, στους συμβολισμούς της, στις αξίες της, για τις μάχες που έχει δώσει διαχρονικά, δηλαδή από το 21 και πέρα, πώς εμείς οι Έλληνες σταθήκαμε όρθιοι παρά τις διάφορες καταστροφές που μας βρήκανε. Τα μηνύματα που έδωσε, διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι η Ελλάδα στην εξωτερική της πολιτική ακολουθεί μια πολιτική του διεθνούς δικαίου. Βασίζεται δηλαδή στις αρχές του διεθνούς δικαίου, σε κάθε της τοποθέτηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη μας δύναμη. Ήταν εκπληκτικό, εγώ πρέπει να σας πω ότι εντάξει, μπορείτε να μου παρεξηγήσετε και να μου πείτε ότι συγκινήθηκα παραπάνω. Αλλά όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα δεχθούμε ποτέ δύο χώρες στην Κύπρο, δύο κράτη στην Κύπρο, και την αχτήκανε στον αέρα η πρόεδρος της Γερουσίας και η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και μετά όλοι οι γερουσιαστές και οι congressmen που παρακολουθούσαν αυτή την ομιλία, ήταν μια μοναδική στιγμή, διότι αυτοί οι άνθρωποι σε τελική ανάλυση θα αποφασίσουν. Mm. Αυτοί οι άνθρωποι θα αποφασίσουν για τα όπλα στην Τουρκία και τα μηνύματα τα οποία έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, δεν θα δεχθούμε ποτέ παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας, αλλά τα είπε αυτά με την αυτοπεποίθηση του Ευρωπαίου ηγέτη. Θα μπορούσε, κυρία Μπακογιάννη, να επηρεαστεί η ψηφοφορία για τα F-16 μετά από αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού ενώπιον γερουσιαστών και βουλευτών? Κοιτάξτε, θα το δούμε. Το αποτέλεσμα θα δείξει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα γίνονται διεργασίες στην γερουσία και στο Κογκρέσο. Δεν έχει κατατεθεί η πρόταση για τα ανταλλακτικά. Μιλάμε τώρα για τα ανταλλακτικά των F-16, έτσι. Η πρώτη πρόταση. Δεν έχει γίνει. Εμφανίζεται λοιπόν αυτή η Ελλάδα με μία αυτοπεποίθηση, με μία σιγουριά του Ευρωπαίου ηγέτη, λέγοντας ξεκάθαρα ότι πρέπει να βρούμε λύση για τα ενεργειακά, λέγοντας ξεκάθαρα ότι η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, λέγοντας ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε δημοκρατίες και οι δημοκρατίες ακριβώς έχουν την ευαισθησία των λαών οι οποίοι παρακολουθούν αυτή την όλη κατάσταση και στηρίζουν την αρχή της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά πλην όμως πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά το οικονομικό κόστος. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά για κάποιους ανθρώπους σαν εμένα που ασχολούνται πάρα πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, μια τέτοια ομιλία ενός Έλληνα πρωθυπουργού, ο οποίος δεν ήταν ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, ήταν ο Πρωθυπουργός των Ελλήνων. Ο Πρωθυπουργός των Ελλήνων, ο οποίος εξέφρασε, και γι' αυτό σας είπα πριν, οποιοδήποτε κόμμα και αν πιστεύεις και αν ψηφίζεις στην Ελλάδα, πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ, στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε.
Κυρία Μπακογιάννη, στον επίσημο λόγο του χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να πάμε λίγο και σε αυτό, δεν έκανε αναφορά στην Τουρκία. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει ή πρόκειται απλώς για μια πολιτική των ίσων αποστάσεων που πολλές φορές συνηθίζεται αυτό και στον δημόσιο λόγο. Πρέπει να μας χαροποιήσει. Η Ελλάδα δεν έπρεπε να προσδιορίζεται. Η Ελλάδα έχει μια αυτόνομη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει μια σχέση ιστορική. Εκείνοι πήραν παράδειγμα από εμάς και εμείς πήγαμε παράδειγμα από εκείνους το 1921. Εκείνοι μας στήριξαν στην επανάστασή μας και εμείς με τις μικρές ανύπαρκτες δυνάμεις μας τότε τους στηρίξαμε εκείνους στη δική τους επανάσταση. Γιατί οι επαναστάσεις και οι πόλεμοι δεν γίνονται αν δεν έχεις πιστεύω. Τα πιστεύω τότε της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν βασισμένοι στις ελληνικές αρχές, στις ελληνικές αξίες. Και εμείς μετά, όταν είδαμε τους Αμερικάνους να επαναστατούν, πιστέψαμε κι εμείς ότι έχουμε την ίδια δυνατότητα και ακολουθήσαμε κι εμείς με την ίδια δυναμική και την ίδια αποφασιστικότητα. Ξέρετε, οι επαναστάσεις, οι πόλεμοι, οι αγώνες δεν γίνονται για το ΑΕΠ. Γίνονται για τις αξίες, γίνονται για τις αρχές, γίνονται για τα πιστεύω. Όταν υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου, δεν σκέφτεσαι το ΑΕΠ. Σκέφτεσαι την πατρίδα σου. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει και σήμερα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί σήμερα που πεθαίνουν στον πόλεμο, δεν πεθαίνουν για τα λεπτά. Πεθαίνουν γιατί θέλουν να κρατήσουν ανεξάρτητη την Ουκρανία. Θέλουν να κρατήσουν την ελευθερία τους. Είναι τόσο παραπάνω αυτές οι αξίες από όλα αυτά τα οποία όλο τον τελευταίο καιρό μάθαμε να συζητάμε. Αυτό λοιπόν είναι η μεγάλη δύναμη της χώρας μας. Εμείς τις γεννήσαμε αυτές τις αξίες και το ότι τις αποδέχονται όλοι οι άλλοι. Εμείς, αυτή η άκρα της Μεσογείου, αυτή η Ελλάδα, από τον Αριστοτέλη, από τον Πλάτωνα, από όλους αυτούς για τους οποίους εμείς καμιά φορά τους ξεχνάμε, αλλά οι άλλοι τους θυμούνται πάρα πολύ καλά γιατί πάνω σε αυτό βασίζουν όλη τους την πολιτική σήμερα. Κυρία Μπακογιάννη. Άρα ναι, δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε απέναντι στην Τουρκία. Έχουμε αυτόνομη στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ισότιμη σχέση, επιτρέψτε μου να πω, και όταν λέω ισότιμη δεν είμαι χαζή, δεν λέω ότι έχουμε τις ίδιες δυνάμεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουμε τον ίδιο σεβασμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως μία χώρα η οποία έχει τη δική της στρατηγική σημασία στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Με βάση τώρα την πολύ μεγάλη εμπειρία που έχετε, θέλω λίγο να μας πείτε πώς αξιολογείτε τη στάση της Τουρκίας. Το ρωτώ με αιχμή τη δρομολογούμενη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ζούμε μια ιδιαίτερη συγκυρία, μια συνθήκη με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πρόκειται, θεωρείται, για μια στάση προσχηματική από πλευράς της Άγκυρας που εντάσσεται ενδεχομένως σε ένα ευρύτερο παζάρι για να κερδίσει κάτι. Είναι κάτι άλλο? Και αυτό, αλλά και ένα ουσιαστικό πρόβλημα που έχουν οι Τούρκοι με τους Σουηδούς. Οι Τούρκοι, όπως ξέρετε, έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με το ΠΚΚ. Θεωρούν ότι το ΠΚΚ είναι τρομοκρατική οργάνωση, που είναι αναγνωρισμένη τρομοκρατική οργάνωση διεθνώς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Κούρδοι οι οποίοι έχουν κάποια σχέση με το ΠΚΚ στη Σουηδία. Η Σουηδία τους έχει δώσει άσυλο ως μια χώρα ανοιχτή, δημοκρατική και η οποία δέχεται ανθρώπους οι οποίοι είναι υποδιωγμών. Αυτό για την Τουρκία είναι casus belli και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της Τουρκίας σε αυτή τη στιγμή ως προς την ένταξη της Σουηδίας. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Τούρκοι θα κάνουν το δικό τους παζάρι με το ΝΑΤΟ. Στο τέλος της ημέρας, επιτρέψτε μου να κάνω μια πρόβλεψη, αν και είναι πάντα παρακινδυνευμένη όταν μιλάς για τους Τούρκους, πιστεύω ότι σε τελική ανάλυση θα πούνε το ναι. Διότι δεν νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα σήμερα, όταν είναι ομόφωνη η άποψη του ΝΑΤΟ, όταν η Φιλανδία και η Σουηδία πραγματικά κινδυνεύουν ή πιστεύουν ότι κινδυνεύουν από τη Ρωσία, όταν ο Πούτιν πίστευε ότι πρέπει να σταματήσει την Ουκρανία για να μην μπει στο ΝΑΤΟ και βρέθηκε με σύνορα της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, που είναι υποθέτω η μεγαλύτερη πολιτική ήττα την οποία μπορεί να δεχθεί ο Πούτιν,
δεν νομίζω ότι θα την πάρει την Τουρκία να επιμείνει στην άρνησή της για πολύ καιρό. Να επιχειρήσω, κυρία Μπακογιάννη, ένα ερώτημα ενδεχομένως τεχνικής φύσεως, ίσως να είναι και πολύπλοκο, θέλω όμως την προσέγγισή σας. Αφορά τη Φιλανδία, η οποία παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ποιο πρίσμα το εννοώ αυτό. Νησιά Όλαντ, πάνω από 6.000 νησιά, 6,5 αν δεν κάνω λάθος, νησίδες, βραχονησίδες, μέσα στη θάλασσα της Βαλτικής, στο Βοθνιακό κόλπο, μια περιοχή αυτόνομη και αποστρατικοποιημένη. Το ερώτημα τώρα για να πάω στο διατάφτα. Η ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να δημιουργήσει και να ανοίξει μάλλον την όρεξη της Τουρκίας, έστω και μακροπρόθεσμα, με αφορμή αυτά που ακούμε, τις αναφορές που κάνει αναδιαστήματα περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ή η προγενέστερη ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξορισμού? Ακούστε, υπάρχει μία βασική αρχή του διεθνούς δικαίου. Mm-hmm. Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η Κύπρος και άρα οι Τουρκοκύπροι έχουν δικαίωμα στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου. Δηλαδή στον ορυκτό πλούτο, στο φυσικό αέριο και ούτω καθεξής της Κύπρου. Και άρα στις οικονομικές ζώνες της Κύπρου. Υπάρχει λοιπόν μια απλή κουβέντα. Εάν η Κύπρος έχει θαλάσσιες ζώνες, έχει υφαλοκρηπίδα, από πώς που δεν έχει υφαλοκρηπίδα η Κρήτη. Mm. Απλά πράγματα. Δεν μπορεί η Κύπρος να έχει, που είναι ένα νησί, και η Κρήτη να μην έχει, που είναι ένα άλλο νησί. Και εκεί η αδυναμία απάντησης της Τουρκίας είναι καταληκτική. Εμείς το θέσαμε και τώρα στη Γεωργιούπολη, που ήμασταν φιλόξενοι και που ήταν πολλοί Τούρκοι και τα λοιπά παρόντες. Τους είπαμε αυτή η απλή κουβέντα. Παιδιά, όταν εσείς πάτε να υπογράψετε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο και μέσα στο τουρκολιβικό σύμφωνο η Κρήτη δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει, δεν έχει υφαλοκρηπίδα, δεν έχει θαλάσσιες ζώνες, δεν έχει τίποτα. Πού το φανταστήκατε? Μπορεί η Κύπρος να έχει για την οποία μάχεστε και η Κρήτη να μην έχει? Και δεν υπάρχει απάντηση. Είναι απλά τα πράγματα λοιπόν. Με βάση το διεθνές δίκαιο, τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα. Έχουν οικονομική ζώνη. Τελεία και παύλα. Είτε είναι μικρό, μπορεί να έχει μικρή. Mm-hmm. Είτε είναι μεγάλο, έχει μεγάλη. Αλλά έχει. Αυτή είναι μια πολύ απλή κουβέντα, την οποία την ξέρουν οι Τούρκοι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται μια μάχη ρητορικής φύσεως, αλλά σας είπα ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ασφαλής. Και πιστέψτε με, επειδή εγώ αυτή τη μάχη τη δίνω κάθε μέρα, τώρα 2 μέρες στη Γεωργιούπολη δεν κάναμε άλλη δουλειά. Και πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ελληνική μου ομάδα. Η ομάδα των Ελλήνων βουλευτών στο Συμβούλιο της Ευρώπης, από όλα τα κόμματα, και θέλω να το πω αυτό πολύ ξεκάθαρα, από όλα τα κόμματα, είναι εξαιρετική. Και δουλεύανε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Συνήθως κανένας δεν μαθαίνει τι δουλειά κάνουν. Τώρα επειδή μαθηκευτήκαμε στην Κρήτη το μάθατε. Έτσι. Αλλά κανείς ποτέ δεν θα εκτιμήσει πόση προσπάθεια και πόση δουλειά γίνεται. Γιατί κάθε χαρτί που βγαίνει από ένα τέτοιο όργανο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, κάθε απόφαση που βγαίνει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Και είμαι πολύ περήφανη που ηγούμε μιας ομάδας η οποία δρά με ακριβώς την ίδια επιχειρηματολογία, με ακριβώς τον ίδιο τρόπο. Με διαφορετικό τρόπο ο καθένας, mm-hmm. αλλά το αποτέλεσμα, γιατί στέλνουν και οι Τούρκοι εξαιρετική ομάδα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έτσι δεν στέλνουν ανθρώπους ούτε μειωμένου κύρους, έχουν απόλυτη συνέστηση ότι είναι σκληρή μάχη. Πρέπει να σας πω ότι πήγαμε εξαιρετικά καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκλεισε ένας πολύ ελπιδοφόρος κύκλος και θέλω να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε τη μετεξέλιξη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ποια ενδεχομένως θα είναι η νέα δομή, τα χαρακτηριστικά, ο ρόλος αυτού του οργάνου, ένα όργανο βέβαια το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό στο μέσο πολίτη. Δεν είναι ευρέως γνωστό στο μέσο πολίτη, αλλά αυτό το όργανο έχει δημιουργηθεί για να προστατεύει το δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες. Κάποιες εποχές έπεφτε
λίγο πολύ σε αχρησία. Δηλαδή πλήγος κόσμος ήξερε τι κάνουμε. Εδώ και φίλοι μου, δικοί μου, μου λέγανε «Μα πάλι είσαι Στρασβούργο, μα πάλι τρέχεις στο Παρίσι, μα τι κάνεις» κτλ. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι κάνεις, χάνεις την ώρα σου κτλ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έτσι όπως πηγαίνει η Ευρώπη σήμερα, αυτό το όργανο ήταν το πρώτο όργανο που αντέδρασε καταλυτικά απέναντι στη Ρωσία. Πήραμε μια ομόφωνη απόφαση και διώξαμε τη Ρωσία από το Συμβούλιο της Ευρώπης, πράγμα που στήχησε τρομερά στους Ρώσους, διότι ήταν παρόντες για πάρα πολλά χρόνια και παίζανε ρόλο. Τώρα είναι το όργανο εκείνο το οποίο έχει μια κοινοβουλευτική συνέλευση, ένα Συμβούλιο Υπουργών και το Συμβούλιο για το οποίο ζητήσαμε την έκτακτη σύγκληση των Πρωθυπουργών. Πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα, γιατί αυτή τη στιγμή τι χρειάζεται η Ευρώπη. Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρύτερα η Ευρώπη, γιατί εμείς είμαστε η Ευρώπη των 46. Να αποκτήσουμε κοινή πολιτική. Κάτι που δεν το είδαμε δυστυχώς. Δηλαδή, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία θεωρήθηκε ως μια ευκαιρία για να γίνει αυτό το βήμα, δυστυχώς δεν το είδαμε. Δηλαδή, αρκεί να αναλογιστεί κανείς και το παζάρι που βρίσκεται σε εξέλιξη για το εμπάργο. Μιλάω στο ρωσικό πετρέλαιο. Επειδή λοιπόν όλα αυτά είναι έτσι, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει βουλευτές όλων των κομμάτων μέσα, η κοινοβουλευτική συνέλευση, έχει μια απίστευτη δυναμική. Και όταν βλέπετε ότι όλα τα κόμματα τα ευρωπαϊκά συμφωνούν σε μία γραμμή, φανταστείτε ότι η γραμμή για να διώξουμε τους Ρώσους ήταν ομόφωνη. Η ψηφοφορία ήταν ομόφωνη. 490 βουλευτές από όλο τον κόσμο ομόφωνα, οι οποίοι στείλανε αυτό το μήνυμα. Κάποιοι λοιπόν έχουν τη δυνατότητα στη φάση αυτή να δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες μετάλλαξης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε κάτι πολύ πιο αποφασιστικό, με το multilateralism που λέμε, δηλαδή τη συνεργασία μεταξύ των χωρών. Εγώ τώρα έχω τη μεγάλη ευθύνη να κάνω την εισήγηση γι' αυτό και να κάνω τις προτάσεις. Ελπίζω οι προτάσεις αυτές να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να υπάρχει ένα όργανο το οποίο να μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες επιτέλους. Mm-hmm. Διότι και ο κόσμος έχει βαρεθεί να μας ακούει να κουβεντιάζουμε. Σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, κουβεντιάζετε, κάντε κάτι. Κάντε κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν, εμείς είμαστε πολιτικοί, εμείς δεν είμαστε τεχνοκράτες. Mm-hmm. Εμείς εκλεγόμαστε, εμείς δίνουμε λογαριασμό. Εγώ δίνω λογαριασμό στον ψηφοφόρο μου το Χανίο. Θέλω να ξέρει τι κάνω. Τι κάνω όλη την ημέρα. Με ψήφισε τζάμπα και βερεσέ. Με ψήφισε για να προσπαθήσω να βρω μια λύση στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και αυτό στα Χανιά είχε μια τρομερή επιτυχία. Δεν ξέρω, ξέρετε, εγώ έχω πάει σε όλα τα μέρη που υπάρχει η σύγκληση της Πολιτικής Επιτροπής. Ποτέ δεν είχαμε 100 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής παρόντα. Ήταν και το θέμα βέβαια, λόγω της Ουκρανίας, αλλά ήταν και τα Χανιά. Μάλιστα. Και φύγανε αυτοί οι άνθρωποι τόσο πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν τόσο ωραία η κουβέντα που κάναμε, διότι η ατμόσφαιρα ήταν θετική, διότι όλα ήταν θετικά και δύσκολες κουβέντες, πολύ δύσκολες κουβέντες, γιατί αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα όταν μιλάς για πόλεμο και για εμπάργο και τα λοιπά. Έγιναν σε ένα εξαιρετικά καλό κλίμα και φύγαμε με ομόφωνες αποφάσεις. Πρέπει να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη και είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον τρόπο με τον οποίο οι Χανιώτες υποδέχτηκαν 100 βουλευτές από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Κρατάμε το θετικό αποτύπωμα, το θετικό πρόσημο. Εγώ σε αυτό το σημείο, κυρία Μπακογιάννη, να σας ευχαριστήσω ξανά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Να είστε καλά.